Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, εκπρόσωπε Σεβασμιωτού Μακαριωτάτου, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητέ Μιχάλη, να πω ότι καταρχήν χαίρομαι που σήμερα συζητάμε για ένα θέμα που είναι η ζωή. Είναι η ίδια η ζωή. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός για να μπορέσει να υπάρχει. Και προφανώς χρειάζεται το οξυγόνο, χρειάζεται τη σωστή διατροφή, αλλά κυρίως χρειάζεται το νερό. Με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση να απευθύνω αυτό το χαιρετισμό στο συνέδριό σας με θέμα το νερό και τη διαχείρισή του. Και σκεφτόμουν όταν άκουγα αυτά από τον κύριο Στρέχα, τον κύριο Υπουργό, ότι γιατί εδώ, κύριε Τσάντα, στην Ελλάδα έχουμε πάντα κάτι αρνητικό, ενώ θα έχουμε όλα τα πλούτη πλουσιοπάροχα. Δεν έχουμε την έρημο, δεν έχουμε το παγωμένο νερό, έχουμε το καθαρό νερό, έχουμε τις καθαρές πηγές. Πάντα βρισκόμαστε πρώτοι στα τροχαία ατυχήματα, πρώτοι στο κάπνισμα, πρώτοι στην κατανάλωση του νερού, στα αδρευτικά, τελευταίοι στις μεταμοσχεύσεις. Και θα έλεγε, φταίει ο Έλληνας. Έχουμε τον κακό Έλληνα και τον σωστό Ευρωπαίο, ή πρέπει να μπουν κανόνες και να υπάρχει ένα κράτος το οποίο πραγματικά να αναλάβει, να μετουσιώσει και να μεταμορφώσει τις συνήθειες και να πρωταγωνιστήσουμε στην Ευρώπη και γιατί όχι στον κόσμο. Διότι αυτό που λείπει είναι τα λόγια να γίνουν πράξεις. Να μπορέσουμε δηλαδή να αναλάβουμε ο καθένας τις δικές του ευθύνες ανάλογα με το ρόλο τον οποίον τελικά η κοινωνία του έχει δώσει. Γι' αυτό έχει και μία μεγάλη ευθύνη και η σημερινή κυβέρνηση προφανώς που έχει αναλάβει μία μεγάλη ευθύνη, την ευθύνη το ότι όλος ο κόσμος πιστεύει ότι θα υπάρξει μία επανεκκίνηση πολλών ζητημάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με την περιφέρεια της Αττικής. Και υπό αυτή την έννοια πρέπει να δουλέψουμε πολύ και να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σύντομο χαιρετισμό να σχολιάσω τις προσπάθειες της διαχείρισης που έχουν αλλάξει στόχους της τελευταίας δεκαετίας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω ότι επί πολλές δεκαετίες τα έργα και τα μέτρα για το νερό λαμβάνονταν και υλοποιούνταν από μια μικρή ομάδα ανθρώπων στα αντίστοιχα υπουργεία και αποσπασματικά κριτήρια και μονοσήματη στόχευση. Βασικός σκοπός των περισσότερων έργων ανάπτυξης αλλά και διαχείρισης έργων υδάτινων πόρων ήταν η ικανοποίηση των αναγκών για διάφορες χρήσεις, όπως για το πόσιμο νερό, τους οικισμούς και το νερό για τις βιομηχανίες και τη γεωργία. Ακόμα και ο πρώτος ευρηματικός νόμος διαχείρισης των υδατικών πόρων, που ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα το 1987, νόμος 1739, νόμος Πεπονή, ως βασικός στόχος διαχείρισης είχε την ικανοποίηση των πάσων φύσεων αναγκών. Αν και ο νόμος προσέφερε πάρα πολλά, όμως στην εμπέδωση ιδεών όπως και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, πριν την υλοποίηση των έργων και την ανάλυση της τονικής λεκάνης απορροής, αλλά και του χωρισμού της χώρας σε υδατικά διαμερίσματα, παροπλήθηκε σύντομα και στην ουσία δεν εφαρμόστηκε. Οι μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση των υδάτινων πόρων έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2000/60, η οποία εισάγει πολλά νεοτερίστικα στοιχεία ως προς τους σκοπούς αλλά και τον τρόπο υλοποίησής της. Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω σε ειδικά θέματα, θέλω να σημειώσω την αλλαγή στο σκοπό διαχείρισης που εισήγαγε η οδηγία που είναι η καλή κατάσταση των υδάτινων σωμάτων, ποταμών, λιμνών, υπόγειων, υδροπορέων και όχι ικανοποίηση των αναγκών σε νερό. Δηλαδή η οδηγία μετατοπίζει τους στόχους από την κατανάλωση στην προστασία των πόρων και του περιβάλλοντος. Ως προς την υλοποίηση της κεντρικής ιδέας της οδηγίας 2060, που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τα κράτη-μέλη της Ένωσης, είναι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της διαχείρισης. Δηλαδή εδώ η οδηγία εισάγει μια πλήρως δημοκρατική διαδικασία στη λήψη των αποφάσεων. Η εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη-μέλη, παρά τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα εφαρμογής, συνεισφέρει στην ορθολογική διαχείριση, στην ήπια αξιοποίηση των πόρων, στη συνετή κατανάλωση αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι στο συνέδριο θα συζητηθεί σε βάθος πολλά επιμέρους θέματα και πλευρές της διαχείρισης και θα διαμορφώσει καλές πρακτικές χρήσης των υδατικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι και στην Αττική υπάρχουν πολλά ζητήματα και στην νησιωτική πλευρά της περιφερίας, όπου γίνεται υδρομεταφορά, κύριε Κρεμλή, αλλά και στα ζητήματα το ότι χάνεται νερό, διότι εδώ έχουμε και τους ανθρώπους της ΕΙΔΑ που είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν ό,τι είναι καλύτερο, στο να μην φεύγει το νερό σε επίπεδο απολειών. Όμως, κύριε Υπουργέ, έχουμε και ένα πολύ θετικό, ότι είμαστε από τις μοναδικές ίσως περιφέρειες της Ευρώπης που ανοίγεις τη φρύση και πίνεις καθαρό νερό καλής ποιότητος, χωρίς να υπάρχει καμία άλλη διάθεση, όπως το έχουμε δει σε πολλά κράτη της Ευρώπης και σε περιφέρειες του κόσμου, όπου λέει άνοιξε τη φρύση αλλά προς Θεού μην ακουμπήσεις ή μην πιείς. Άρα θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η καλή επιτυχία και η γόνιμη συζήτηση σχετίζεται με τις άριστες δυνατότητες που έχουμε. Έχουμε εξαιρετικές πηγές οι οποίες μπορεί να μεταλαμπαδευτούν και σε εξαγώγημη δυνατότητα νερού προς κάθε κατεύθυνση του κόσμου και όχι προφανώς μόνο στην Αττική. Άρα ας πάρουμε τα θετικά, ας δούμε τα λάθη μας, ας ενωθούμε όλοι μαζί και σε επόμενο συνέδριο, κυρία Ζηλεμένου, αγαπητή Προεδρεύουσα, να πούμε του χρόνου, κύριε Σκρέκα και αγαπητή κύριε Γαϊτάνε, ότι κάναμε αυτά τα μέτρα και σήμερα είμαστε πιο αισιόδοξοι από το πέρυσι. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο συνέδριο.